Φράγματα του τμήματος μηχανικού του στρατού εργάζονται νυχθημερών για τη συναρμολόγηση της στρατιωτικής γέφυρας τύπου Μπέλεϊ που θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία στη γέφυρα του Πλατανιά. Μέχρι το απόγευμα είχε τοποθετηθεί ο μεταλλικός σκελετός της γέφυρας και αναμένεται η τοποθέτηση του ξύλινου καταστρώματος, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι αύριο, ώστε μέσα στο Σαββατοκύριακο να δοθεί σε κυκλοφορία. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Οργανισμού Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Άρης Χατζηδάκης, ο οποίος μαζί με κλιμάκιο μηχανικών του ΤΕΒ βρέθηκε στο σημείο, μίλησε για ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου κατασκευής των δημόσιων έργων. Η εικόνα είναι ότι δεν έχουμε αστοχία στη γέφυρα, έχουμε αστοχία στην πρόσβαση προς τη γέφυρα, δηλαδή στο επίχωμα που οδηγεί προς τη γέφυρα. Η βασική αιτία είναι ότι από διάφορα φερτά, κλαδιά κτλ. Η παροχητευτικότητα κάτω από τη γέφυρα κάποια στιγμή μειώθηκε αισθητά και ο ποταμός για να ξαναβρήκε την παλιά του Ευρία κήτη και πήρε όλα αυτά που πήρε. Έχουν αστοχήσει διάφορες επιχωματώσεις που υπήρχαν, κάτι όμως το οποίο θα μπορούσε σχετικά σύντομα να αποκατασταθεί. Εντάξει, ελπίζουμε ότι αυτή η λύση με τη στρατιωτική γέφυρα ότι δεν θα μας συντροφεύσει για πολύ ακόμα, όμως η αλήθεια είναι ότι για να κάνουμε μια σωστή δουλειά χρειάζεται ένα δίμηνο. Η στρατιωτική γέφυρα θα φτάσει σε μήκος στα 35 μέτρα, θα είναι μονής διέλευσης και το μέγιστο βάρος των οχημάτων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τους 10 τόνους. Επιφυλάξεις για το προσωρινό του χαρακτήρα της διατυπώνουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Πλατανιά. Η γέφυρα αυτή το καλοκαίρι, αν μείνει, τελειώσαμε. Η ουρά θα είναι από το Μάλεμε μέχρι την Αγία Μαρίνα, άμα περνάει ένα αυτοκίνητο μόνο. Ηρεμιστικά θα πιούμε εκεί πέρα που κάνουνε. Τόση ώρα εδώ πέρα. Από τα χθες να έχουν βάλει και δύο-τρεις πλήθους να ρίξουν τα μπάζια, τσιμέντο με σιδεράκια και ήταν έτοιμος ο δρόμος μας. Τι κάνουν εκεί πέρα? Πέστε μου εσείς τι κάνουνε. Στρατιωτική γέφυρα είναι στενάδα, είναι πολύ, θα περνούν, είναι τουρίστες, είναι ο θόρυβος, είναι πολλά πράγματα. Το μόνο καλύτερο να φέρουν κορκάλες πολλές, να βάλουν μπετάνα, την γεμίσουν να περάσει πάλι η γέφυρα. Στο μεταξύ, για παντελή έλλειψη συντήρησης της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη στον Αλικιανό, έκανε λόγο ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΑΣΠ. Προφανώς υπήρχε και θέμα συντήρησης, εννοώ, είναι τόσα χρόνια και εγώ δεν είμαι από τα Χανιά για να σας πω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θυμάται κανείς σας πότε συντηρήθηκε τελευταία φορά. Εγώ τουλάχιστον, επειδή την έχω καταγράψει, την έχω δημοσιεύσει και σε ξένα βιβλία, δεν έχω εικόνα ότι πρόσφατα συντηρήθηκε τουλάχιστον με κάποιο τρόπο. Η γέφυρα κατέρευσε το μεσημέρι της Δευτέρας, συγκλονίζοντας τους κατοίκους που την είδαν να παραδίνεται στα ορμητικά νερά του Κερίτη. Δεν ξέρω αν ήταν η χειρότερη στιγμή στη ζωή μου. Όμως επειδή έτυχε και πραγματικά είχαμε δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, τι άλλο να κάναμε, δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το να είσαι ζωντανά και να βλέπεις αυτό το πράγμα, το μνημείο. Γιατί ξέρετε, εμείς τώρα που είμαστε κάποιας ηλικίας, στο σχολείο, στις ανάγκες, οτιδήποτε περνάς, βλέπεις, το μάτι σου ασυναίσθητα πήγαινε σε αυτό, σε αυτό το μνημείο, σε αυτή την ομορφιά που είχαμε. Αν σκεφτούμε ότι ήταν 110 χρόνια στη θέση της και εξυπηρετούσε αυτό, θα έλεγε κανείς ότι το έργο ήταν πάρα πολύ καλοφτιαγμένο, δηλαδή, και δεν ξέρω πόσα σύγχρονα έργα θα έχουν μια διάρκεια ζωής σε 110 χρόνια, αλλά κυρίως εκεί είχαμε τις ζημίες και όχι σε κατασκευές πρόσφατες, οι οποίες φαίνεται ότι συμπεριφέρθηκαν καλά. Ποτισμένη με το αίμα ηρώων της εθνικής αντίστασης, η γέφυρα του Κερίτη συνοδεύεται από μια σπουδαία σελίδα της ιστορίας. Εκεί την 1η Αυγούστου του 1941 οι Ναζί εκτέλεσαν 118 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Η εικόνα του μνημείου μένει ζωντανή στις μνήμες των Χανιωτών, ακόμη και μέσα από οπτικό υλικό. Το χθες και το σήμερα προκαλούν θλίψη.